Καλησπέρα σας. Θα προχωρήσουμε στον απολογισμό, στον πλούσιο απολογισμό της διοίκησης αυτής, η οποία πραγματικά μόνο θετικά μπορεί να έχει σε μια πολύ δύσκολη εποχή, σε μια εποχή μνημονία, σε μια εποχή που η ευστότητα δεν υπήρχε, σε μια εποχή που το επιμελητήριο περνούσε πάρα πολύ δύσκολα. Και ξεκινάμε από το 2011, όταν αναλάβαμε σε μια πραγματικά όντως δύσκολη εποχή, σε μια εποχή που τα μνημόνια και η κρίση στην Ελλάδα ήταν σε μέγιστο βαθμό, το επιμελητήριο περνούσε πάρα πολύ δύσκολα και δεν είναι υπερβολή να σας πω ότι δεν είχαμε ούτε θέρμανση σε αυτό το επιμελητήριο. Δεν μιλάμε για την υφιστάμενη κατάσταση όπως το βλέπετε, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είχε πάρα πολλές ελλείψεις όσον αφορά στις υποδομές και σε διάφορα άλλα πράγματα. Το 2017 συνεχίσαμε σαν διοίκηση. Ήμασταν οι μόνοι, δεν είχαμε βλέπετε κανέναν ο οποίος να διεκδικήσει το επιμελητήριο. Παλεύαμε και αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο είναι σε μια πάρα πολύ κατάσταση, ανακαινισμένο και έχει υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας. Είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή επιμελητήρια, το οποίο πραγματικά τιμάει το όρο. Θα σας παρουσιάσω μερικές από τις δράσεις τις οποίες έχουμε επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια και ξεκινάω γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό με την εκπαίδευση. Έχουν εκπαιδευτεί 7.500 μέλη μας, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, μέσω σεμιναρίων, σε θέματα εξαγωγών, εμπορίου, ηλεκτρονικού εμπορίου, ΕΦΕΤ, τεχνική ασφαλεία, ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης και μέσω του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, αυτό το διάστημα υλοποιούμε ένα πρόγραμμα 500 ανέργων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στην παιδεία έχουμε επισκεφτεί όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμινες και δευτεροβάθμινες εκπαίδευσης, ΕΠΑΣΟ, ΑΕΔ, ΕΠΑΛ και συνεχίζουμε να τις επισκεπτόμαστε και σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με τα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον του τόπου, στα οποία πρέπει να δείξουμε την τοπική καταναλωτική συνείδηση, ένα καλό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επειδή πιστεύουμε ότι το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να λείπει από αυτή τη διαδικασία, έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχουμε υλοποιήσει πολλές ημερίδες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αγροδιατροφή, έχουν να κάνουν με το ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν, όπως είναι η πιπεριά, αλλά και τελευταία κοιτάμε να κάνουμε ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν και την πίτα δροσοπηγής, για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε να ξαναγυρίσουν οι νέοι μας που φύγανε, αλλά και δώσουμε ελπίδα και πίστη στους ανθρώπους που έχουν μείνει στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας και ειδικά ασχολούνται με την αγροδιατροφή, για να πάει ένα βήμα μπροστά αυτή η περιοχή η οποία μετράει τις πηγές της. Ειδικά προγράμματα διδασκαλίας έχουμε κάνει με σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων και την τοπική κατανομική συνείδηση. Ολοκληρώσαμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα 550 παιδιών του Δημοτικού, τα οποία επισκέφτηκαν τις μεταπηδικές μονάδες της περιοχής για να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα και τον παραγόμενο πλούτο της περιοχής. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο βάστηκε σε 2 μήνες, τα παιδιά μπορέσανε και ήρθαν σε επαφή και κάνανε μόνο τους τα τοπικά προϊόντα που μπορούσαν, δηλαδή με τα κρεατοσκευάσματα, με τα ζυμαρικά, ήρθαν σε επαφή. Τη μέρα περιβάλλοντος και στο Μήκο και στην Φλόρινα μαγειρέψαμε με τους βραβευμένους σεφ που βραβεύσαμε και τους σεφ μας για την προσπάθεια και προβολή που κάνουν στον τόπο και μετά ξαναμπήκαμε στα σχολεία με PowerPoint και είδαμε τι έχει μείνει στα παιδιά από αυτή την όλη αυτή την προσπάθεια και πραγματικά τα παιδιά ήταν σπουδάρια και όχι μόνο είχαν μείνει αλλά είχαν και ερωτήσεις. Είχαμε έτσι διεγείρει την ανησυχία τους και πραγματικά κληθήκαμε και από τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλά αποτελέσματα. Δημιουργήσαμε, γιατί πάντα πρέπει να κάνεις και ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι για να προηγεί τη φήμη. Ένα παραμύθι για να γνωστοποιείς τα προϊόντα του τόπου. Ένα παραμύθι μάγισσα Τσούσκα και το χιόνι. Ένα παραμύθι που γεννήθηκε η ιδέα στον Τάραντο της Ιταλίας, όταν πήγα, για να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα. Ένα παραμύθι για να δούμε ότι το χιόνι είναι πλούτος.
ένα παραμύθι για να δούμε τι είναι οι πλάβες, τι είναι, πώς μπαίνουν οι γίγαντες στο φούρνο, ένα παραμύθι που το στείλαμε σε όλα τα σχολεία, κάναμε ειδικές ημερίδες και το παρουσιάσαμε, ένα παραμύθι για να προηγείται η φήμη αυτής της περιοχής και το τουριστικό προϊόν το στείλαμε μέχρι την Κύπρο. Συνέδρια. Πραγματοποιήσαμε τρία μεγάλα συνέδρια που στόχο ήταν την επανεκκίνηση της οικονομίας, την διαβαλκανική συνεργασία και τη συνεργασία με όλη την ευνοϊκή της Ευρώπης. Το πρώτο συνέδριο ήταν το 2015, το δεύτερο ήταν το 2017 και το τρίτο ήταν το 2020 για την απολιγνητοποίηση. Για την απολιγνητοποίηση ξεκινήσαμε διαζώσεις επαφές με τις επιχειρήσεις για να δούμε τι θα συμβεί στην περιοχή και πώς βλέπουν αυτά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Σταματήσαμε όμως γρήγορα σχετικά γιατί μας βγήκε ο COVID. Γι' αυτό συνεχίσαμε το διήμερο αυτό το συνέδριο, όπου σε 400 ερωταπαντήματα απαντάνε οι συνάδελφοι μας πώς βλέπουν τη μετάβαση, πώς βλέπουν το νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο το χρησιμοποιήσαμε και στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης και όπου γιατί προηγηθήκαμε όλων των συνεδρίων με αυτό το συνέδριο, αυτό θέλαμε και όλες για να αποτελέσει την αφετηρία ενός γόνιμου και αποδοτικού διαλόγου. Αναδείξαμε τα σχετικά πλεονεκτήματα της περιφερειακής ένωτας Φλόρινας, τις ζωνικές αδυναμίες, τα τοπικά προϊόντα αλλά και τη δυναμική όλων των εμπορικών, τουριστικών και μεταπηδικών επιχειρήσεων. Επίσης, πραγματοποιήσαμε συνέδριο με θέμα καταναλωτών που παράγω, στηρίζω τα προϊόντα του τόπου μου. Μεσολαβήσαμε στην πόλη 20 εκατομμυρίων λίτρων γάλα σε γάλα επιχειρηματία. Διοργανώσαμε το ένα το εργατικό ελληνογερμανικό με το ελληνογερμανικό επιμελητήριο, το ελληνογερμανικό φόρουμ, με παρουσία 12 μεγάλων γερμανικών επιχειρήσεων. Στηρίξαμε τον ελληνογερμανικό τομέα της περιοχής και μεσολαβήσαμε την εξαγωγή φρούτων στην Κύπρο. Κάναμε εμπορικές συνεργασίες και B2B συναντήσεις με Τούρκους, Σέρβους, Βούλγαρους, Ρουμάνους επιχειρηματίες και γενικά με πολλές βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα συνεργασίας. Υπογράψαμε σύμφωνα συνεργασίας με 10 ξένα επιμελητήρια, 3 ελληνικά και είμαστε μέλος του δικτύου ελληνικών και κυπριακών επιμελητηρίων. Με τον τρόπο αυτό προωθούμε τα τοπικά προϊόντα στην τοπική επιχειρηματικότητα στις ξένες και ντόπιες αγορές. Εκθέσεις. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε 4 εκθέσεις του εσωτερικού και σε 3 εκθέσεις του εξωτερικού. Πραγματοποιούνται επίσης 2 συναντήσεις B2B με ξένες χώρες. Και έχουμε επίσης και συμμετοχή και μεταπηδικών επιχειρήσεων σε αυτές τις συναντήσεις, όχι μόνο εμπορικών. Παρεμβάσεις του επιμελητηρίου. Στήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε το 2015 με την ΕΣΕΕ με θέμα διασυνοδευτικές μετακινήσεις, η περίπτωση της Φλόρινας και το μέλλον του λιανικού εμπορίου. Δεκάδες παρεμβάσεις γνωστοποίηση των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα της Φλόρινας, όπως θέρμανση, κινητοποίηση τη θέρμανση, ασφαλιστικό, φορολογικό, χρέη επιχειρήσεων. Προτάσεις στήριξης τοπικής αγοράς. Ανεργία, αντικατάσταση αγοράς από την τοπική αγορά Μήτωλα, ειδικό συντελεστή κατάθεση προτάσεων πολλών για ειδικό συντελεστή ΦΠΑ και επίσης ειδικό φορολογικό συντελεστή που θα κάνει ανταγωνιστικές και ευέλικτες επιχειρήσεις μας, καθώς επίσης και ειδική φορολογική ζώνη στην περιοχή, όπου για 15 χιλιόμετρα το σύνορο μπορούμε να έχουμε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, το οποίο θα αντιστρέψει το ελληνικό κλίμα της διαφοράς του νομίσματος. Οργάνωση ΦΠΑ, ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για διαμεταγωνιστικά κέντρα, μιλήσαμε για τις δομικές αδυναμίες βιομηχανικής περιοχής, το βάλαμε το 2016 τότε, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει τα συνέδρια, καταθέσαμε και προτάσεις εδώ και συναντήσεις και συνέδρια. Δημιουργία βιοπάστου αμύδιο και δημιουργία άτυπης βιομηχανικής ζώνης στο Αγίου Παντελήμων. Ήμασταν οι πρώτοι που πιστεύαμε ότι το αμύδιο ως ένας κεντρικός χώρος πρέπει να λειτουργήσει η βιομηχανική περιοχή όπως έγινε αυτή και περιμένουμε να υλοποιηθεί στην περιοχή Μεράς, όπου συμμετείχαμε σε όλες τις επαφές, σε όλες τις συναντήσεις και καταθέσαμε τις προτάσεις μας για την άμεση οργάνωση και υλοποίηση. Δηλαδή δεν διανοείται επιχειρηματικότητα χωρίς να έχει βιομηχανικό πάρκο, χωρίς να έχει οδικά και συνομικά δίκτυα. Όλα τα άλλα περισσεύουν. Όσα εκατομμύρια και να έχεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και επίσης, η άτυπη βιομηχανική ζώνη του Αγίου Παντελεήμων, όπου δραστηριοποιούνται πάρα πολύ δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις και τον βάλαμε σε κεντρικό επίπεδο την περιοχή αυτή για να γίνει βιομηχανικό πάρκο. Δηλαδή, να οργανώσουμε τα δίκτυα, τις υποδομές,
σε αυτή την περιοχή για να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και σημείο αναφοράς. Διοργανώσαμε, επειδή πιστεύουμε, εμείς πιστεύουμε στα ανοιχτά σύνορα, διοργανώσαμε συνέδρια για το μέλλον του λιανικού εμπορίου στη Δυτική Μακεδονία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στη μεταλλινική περίοδο να βλέπουμε τι μπορεί να πάρουν τις γειτονικές χώρες, τι μπορεί να πάρουν, ποιο θα είναι το μέλλον, τι πρέπει να αλλάξει μέσα στο λιανικό εμπόριο. Και έτσι η Εθνική Συνομοσπονδία μας τίμησε πριν από δύο χρόνια με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που παρουσίασε την έρευνα αυτή, την οποία τη στείλαμε σε όλους τους εθνικούς και παντού, σε όλα τα μέλη για το τι πρέπει να αλλάξουμε στο λιανικό εμπόριο. Ποια είναι τα βαρύδια του λιανικού εμπορίου και τι πρέπει να προσανατολιστούμε. Είναι μια έρευνα που καλώ και τους συναδέλφους να έρθουν να την πάρουν, να μπουν στο επιμελητήριο και να τη δουν. Διοργανώσαμε πάλι το διοικητικό συνέδριο μέσω πανδημίας για να πολιτικοποιήσει το μέλλον των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικές που ανεβάζουν την πληξιμότητα και χρηματοδοτήσει χωρίς αποκλεισμού των ειδών επιχειρήσεων. Εδώ θέλω να σταθώ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλα αυτά που έχουν ανοίξει εξαιρούν τις μικρές επιχειρήσεις. Τις εξαιρούν με τον τρόπο είτε των εργαζομένων που δεν μπορούν να υποστηρίξουν, που ζητάει έως 2, είτε ότι πρέπει να προκαταβάλουμε τα χρήματα τα οποία οι τράπεζες δεν μας δανείζουν. Οι τράπεζες μας αποκλίνουν από τον δανεισμό, οπότε είναι αδύνατο να δούμε τα χρήματα σε μια επένδυση 100.000 ή 150, να τα προκαταβάλουμε για να τα πάρουμε πίσω αφού ολοκληρωθεί η επένδυση. Ζητήσαμε λοιπόν εξαιτίας των καταστάσεων, εξαιτίας της όλης αρνητικής οικονομικής κατάστασης στην περιοχή που έχουν επέλθει την επιχειρήση μας, όχι επειδή το θέλαν οι ίδιες, αλλά από τα μνημόνια, από το COVID, την ενεργειακή κρίση, λοιπόν, να εξαιρεθούμε στην περιοχή αυτή, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Οργάνωση των οικοδομών και δικτύωση με τις ελληνικές χώρες οδικών και συνολικών δικτύων. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε κάθε το άξονα, να μην έχουμε, να έχουμε προβλήματα με το συνδρομικό δίκτυο. Κανείς επενδυτής δεν θα έρθει να επενδύσει στην περιοχή αν έχει αυτά τα προβλήματα. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και εικασίες να κάνουμε, ό,τι και ευκολόγια να λέμε, η κατάσταση θα είναι αυτή. Θα φεύγουν οι νέοι, δεν θα γίνονται επιχειρήσεις, δεν θα γίνονται πιο μαζί. Και για του λόγου τα αληθές είδα ότι το υδρογόνο στην περιοχή είναι ότι έφυγε. Είναι τραγικό. Στην Κοζάνη περιμέναμε θέσεις εργασίας, στη Φλόρινα περιμέναμε αποθήκευση του υδρογόνου από τη γνωστή επιχείρηση εδώ του Βασίλη, του φίλου μας, και βλέπουμε, μαθαίνουμε ότι έχουμε θέμα πλέον. Αυτό έδωσε και σε μια συνέντευξή μου, αυτό είπα. Δεν είναι καλή εξέλιξη αυτή, καθόλου καλή το τι μπορεί να γίνει. Διαμαρτυρίες πάρα πολλές. Κοινοποίηση για την αύξηση τιμή του πετρελαίου, διαμαρτυρίες ασύνολη για την κατάσταση αγοράς, διαμαρτυρίες για φορολογικό, ασφαλιστικό, για αύξηση χρηματοδοτικών εργαλείων με ευνοϊκού όρου, χωρίς αποκλεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μείωση φορολογικού συντελεστή, ρυθμίση οφειλών ασφαλιστικών, έγκριση όλων των προτάσεων χωρίς αποκλεισμού, COVID, υπαγωγή νέων κράτη χρηματοδοτήσεις που δεν ήταν επιλέξιμη. Και εδώ θέλω να σταθώ, γιατί πολλοί συνάδελφοί μας δεν ήταν επιλέξιμοι και μέσα στον COVID, το πολύ να σας πείτε, εμείς ήμασταν εδώ και προσπαθούσαμε τότε με τους αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Βαβιάρα και την ΤΙΟ, να βάλουμε τους συναδέλφους που πραγματικά όντως βάλαμε όλες τις επιχειρήσεις και όλα, ήμασταν αποδέκτες όλων των διαμαρτυριών και προτάσεων των συναδέλφων μας και εμείς διεκδικήσαμε και προωθήσαμε τους, να βάλουν και αυτοί οι άνθρωποι τα αυτονόητα, δηλαδή την αποζημίωσή τους. Έργα. Κοινωνική προσφορά του επιμελητηρίου ήταν μεγάλη. Ήταν μεγάλη, γιατί πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ανάγκη, με τον πόνο των συμπολιτών. Και έτσι, από την πρώτη στιγμή, όταν μας καλέσανε μέσω COVID να στηρίξουμε το κερδοκομείο που τους 180 αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, οι οποίοι συντίζονται, εμείς ήμασταν εκεί από την πρώτη στιγμή, με πάρα πολύ μεγάλες προμήθειες. Όπως είναι όρθια, φρούτα, παιδιάς και διάφορα άλλα πίτες, ό,τι υπήρχε δηλαδή και ό,τι υπάρχει, το οποίο συνεχίζουμε και μέχρι σήμερα. Επίσης, δεν μείναμε μόνο στο γεωργομείο και στους αναξιοπατούντες, δώσαμε μεγάλες ποσότητες στον Ερυθρό Σταυρό, όπου απαιτούσε η ανάγκη, είτε στην Τουρκία με τους σεισμούς, είτε οπουδήποτε λοιπόν ήμασταν αλληλέγγυοι. Επίσης, δώσαμε πολλά προϊόντα και στην κοινωνική πρόνοια. Στην δομή εδώ που έχει παιδιά, εμείς ήμασταν εκεί και βοηθήσαμε στην κατεύθυνση αυτή. Στη
Στηρίξαμε και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δώσαμε πολλά δώρα, ειδικά και πέρσι, στα παιδάκια τα Χριστούγεννα, στο ΚΑΜΕΑ, έτσι και να απολύνουμε λίγο τον πόνο τους. Επίσης, στηρίξαμε όλα τα σωματεία και τους συλλόγους περιφερειακής ανότητας Φλόρινας. Τελευταία στηρίξαμε το Σύλλογο Ελληνικών Παπαγιάννης στο Καστελόγιο, που ήταν την προώθηση τοπικών προϊόντων, καθώς και σε εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τις κοινότητες στα τοπικά προϊόντα, όπως στον Αδραπό που έκανε την εκδήλωση να αναβιώσει την γιορτή της Φράουλας, όπου για μας πιστεύουμε ότι αποτελεί συγκεκριτικό πλεονέκτημα, πρέπει να ξαναμπούμε στη διαδικασία αυτή, καθώς επίσης και στον Αετό με την κορυφαία εκδήλωση που γίνονται οι πιπερολογίες. Επίσης, δημιουργήσαμε δύο εμπορικούς δρόμους. Τα έργα που υλοποιείται το Μελικέριο αυτή τη στιγμή, και εδώ θέλω να σταθώ γιατί εμείς απαντάμε με έργα, και θέλω να δώσω και μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι φεύγουν εκατομμύρια, λέει, και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Φυσικά τα εκατομμύρια δεν φεύγουν, φεύγουν μόνο σε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Εμείς όμως κάνουμε πράξη. Αυτή τη στιγμή το Μελικέριο υλοποιεί κοντά στα 9 εκατομμύρια έργα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το Μελικέριο να υλοποιεί 9 εκατομμύρια έργα, βάζω και τα δύο open mall, τα οποία είναι έργα δικά μας, άσχετα να συνεργαζόμαστε με τους Δήμους. Λοιπόν, το έργο με τα σεμινάρια. Επίσης, ωφελούμενοι λοιπόν, για να προχωρήσω στο open mall, είναι 187 καταστήματα με ύψος το οποίο ξεπερνάει τα 2.250 ευρώ και το αμύγιο με 1.400 ωφελούμενοι 96-97 καταστήματα. Επίσης, ψηφιοποιήσαμε το επιμελητήριο. Μετάβασε το επιμελητήριο λοιπόν στην ψηφιακή εποχή, ολοκληρωμένο. Επίσης, το επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα live streaming. Επίσης, το επιμελητήριο άλλαξε υπολογιστές και όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του. Και αυτά είναι η έργα που φέραμε εμείς. Έργο ύψος το οποίο ξεπερνάει τα 190.000 ευρώ. Υλοποιήσαμε ένα έργο λίντερ και εξογνωσίας ως γαστρονομικού προορισμού του Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, το οποίο έλαβε χώρα στην Πρέσπα, τριήμερο φεστιβάλ, όπου παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του γαστρονομικού προορισμού των τροφίμων από τα καθηγητές πανεπιστημίου και γευσηγνώστες. Έτσι προωθήσαμε τη γαστρονομία μας σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Υλοποίησε ένα άλλο έργο λίντερ, το οποίο έχει σκοπό την ανάπτυξη παραδοσιακής χάρηκης μουσικής τοπικών μπαντών, χαρακτηρίζοντας τουριστικό προορισμό το αμύγκριο και κατ' επέκταση της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, όπου είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να ανάψουμε το δέντρο και να φωτίσουμε το αμύγκριο φέτο, καθώς και τον Αετό, όπου και εκεί φωτίσαμε το Δήμο Αετού, ενός δυναμικού Δήμου, πραγματικά προσφέρει πάρα πολλά. Επίσης, πριν από κάποια χρόνια είχε σταματήσει η εκδήλωση που όλοι ξέρετε, Τσιρόνια Φασόλια. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που την κινήσαμε με δικά μας χρήματα και έχουμε τη χαρά να βλέπουμε να συνεχίζει αυτό. Πάντως, είχε σταματήσει για πολλά χρόνια. Εμείς το είδαμε ότι έπρεπε να συνεχίσει. Και σαν εκμελητήριο, ήταν δύσκολα χρόνια λοιπόν. Βάλαμε χρήματα και συνεχίσαμε. Βέβαια, βλέποντας ότι πηγαίνουμε σε εκθέσεις και δεν μπορούμε να προωθήσουμε, γι' αυτό μας όδηξε η Κύπρος όταν πήγαμε, και έτσι κάναμε ένα βίντεο. Κάναμε μια ταινία με 28 δυναμικές επιχειρήσεις μας. Όχι μόνο της αστρονομίας, αλλά και του τουριστικού προϊόντος και του λιανικού εμπορίου. Και έτσι, όπου πηγαίνουμε, αυτό το βίντεο προβάλλει την επιχειρηματικότητα, προβάλλει τις επιχειρήσεις αυτές, όπου δώσαμε στον κάθε ένα από 7-8 λεπτά δείχνοντας την επιχείρηση, αλλά διαφημίζοντας τη Φλόρινα, τη κοινότητα τη Φλόρινα, τη επιχείρηση, το αμύγδο με τι επιχείρηση και την πρέσβη με τι επιχείρηση. Κάναμε μια κορυφαία εκδήλωση, εμεί την χαρακτηρίζουμε μετά από τον Βορείο, στην Κύπρο, με 35 επιχειρήσει. Τα λέω αυτά γιατί αποτελούμε παράδειγμα προ μίμηση για άλλα κομμουνιστήρια. Στην Πάφου, λοιπόν, όπου παρουσιάσαμε τη δυναμική μα, 25 επιχειρήσει από τη Φλόρινα και 10 από την Κοζάνη, γιατί πιστεύαμε από τότε το 16 στην περιφερειακή συνείδηση, όπου ήταν πολύ σημαντικό να δείχνει σε γιγαντοθόνη χιόνια Ιούλιο, Αύγουστο, μήνα Ιούλιο, δεν θυμάμαι, στην Πάφο και να μου λένε τώρα κλαίμοντα βλέπουμε αυτά τα μέρη. Και αποτέλεσε σημείο αναφορά στην Κυπριό, στην περιοχή, για πολλά χρόνια και το διάστημα που κλείσαμε και συμφωνίες με τους ανθρώπους και μπήκαμε σε άλλη διαδικασία συνεργασιών. Διοργανώσαμε το μικρό εκκλησιακό χώρο. Τον εξοπλίσαμε, τον αναβαθμίσαμε
όπου αποτελεί παραδείγματος μίμηση. Πάλι θα πω και πολλά την Αιγύρια, και είναι ένας από τους καλύτερους στην Δυτική Μακεδονία και σίγουρα ένας ο καλύτερος στην Δυτική Μακεδονία και ένας από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Είναι ένας χώρος όπου πραγματικά προωθείται τοπικά προϊόντα, γίνονται επαφές και συναντήσεις και ο στόχος μας είναι να δημιουργηθεί και ένας μεταπλουτισμός, να δημιουργηθεί ένα κέντρο τέτοιο ώστε να μπορούν να δεχόμαστε ξένες αποστολές και να κάνουμε ερμηνείες, διερμηνείες. Είμαστε ένα από αυτούς και γι' αυτό το λόγο βραβεύσαμε στα 90 χρόνια τον Περιφερειάρχη και το ξεκαθάρισα, όχι γιατί ένα χρόνο είναι στη θητεία και μπορούμε να το βραβεύσουμε, γιατί εκείνα τα χρόνια που οι τράπεζες είχαν κλείσει τα πάντα, τις χρηματοδοτήσεις, εμείς με το Κοινοβούλιο Κοζάνης κάναμε το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, όπου ήταν και η ΆΝΚΟ. Και όλοι μαζί δώσαν μεγάλο αγώνα, κατεβαίνοντας δύο φορές την εβδομάδα στην Αθήνα για να κάνουμε αυτό το εργαλείο το οποίο υπάρχει σήμερα. Οπότε το Κοινοβούλιο αυτό το ΜΚΙΟ πρωταγωνίστηκε σε αυτή την μεγάλη ανάταση, προσπάθεια ανάταση οικονομικής των επιχειρήσεων. Το λεγόμενο ΤΑΔΙΜ για μικροπιστώσεις. Οι μερίδες. Διοργανώσαμε δεκάδες μερίδες εξοδικαστικού μηχανισμού για ρύθμιση χρεών, σεμινάρια για ιδιωτικά προϊόντα, οι μερίδες για μεταποίηση προϊόντων, για την κατανομική συνείδηση και πολλές άλλες. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν τίποτε εύκολο από όλα αυτά. Δεν ήταν τίποτε αυτονόητο. Το αυτονόητο ήταν η αγάπη για την επιχειρηματικότητα, η αγάπη για τον τόπο, χωρίς να το πω ναι, παιδί, αυτό λόγο. Δουλέψαμε πάρα πολύ για το κοινό, καλό και κοινό συμφέρον. Βέβαια, όλοι δεν μπορούν να το δούνε, να δουν όλη αυτή τη διάσταση. Μου λένε, δεν έχει προβληθεί αυτό το έργο, δεν έχει κάνει εμείς. Αυτό που κάνουμε μέσα από εσάς, βγάζαμε τα δελτία τύπου, προωθούσαμε την επιχειρηματικότητα. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε λεφτά στον καθένα στα χέρια, αλλά προσπαθήσαμε πραγματικά να βοηθήσουμε να πάει αυτός ο τόπος βήμα μπροστά με συνεχόμενες παρεμβάσεις για πραγματικά ένα καλύτερο μέλλον. Όπως με ρώτησαν και σήμερα για τη συνολική διάβαση του λαιμού και είπε ότι είναι αυτονόητο ότι η περιοχή πρέπει να κάνει τούνελ. Αν θέλουμε να έχουμε τουριστικό προϊόν από την Βόρεια Μακεδονία, από τα Άλωνα, να φτάσει εκεί να μπορούμε να πάρουμε και από τη Φλόρινα μετά τη Σύρια της Ούρας, πρέπει να ανακάμψει άμεσα με δυναμικές παρεμβάσεις. Αλλιώς για μας το μέλλον θα είναι δυσίωνο το τουριστικό, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα και χωρίς κάτι πράξιμο, χωρίς τρένο. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε το κοινοκύριο για να πω σε όλους να καταλάβουν ο νομοθετή, δεν νομοθετεί. Νομοθετούν άλλοι. Κεντρική κυβέρνηση, οι βουλευτές, εμείς καταθέτουμε τη γνώμη μας. Η γνώμη μας πιο πολλές φορές και τα τελευταία χρόνια που διαλύθηκε η υποβάθμιση των κοινοκυρίων δεν εισακούθηκε. Δεκάδες παρεμβάσεις, δεκάδες κατεβάσματα στην Αθήνα για το καλό των επαγγελματιών, το βλέπετε. Βλέπετε ότι έχει συμβεί τελευταία με το φορολογικό, με τα τεκμήρια διαβίωση, η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή περνάει πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό κιόλας θα ξεκινήσει και κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα για να μπορέσουν πραγματικά οι άλλοτε καλιά της εθνικής οικονομίας να είναι καλιά και όχι να μην την λαμβάνουν υπόψη. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις γενικά θα δουν σοβαρά την μικρή επιχείρηση, την επιχείρηση που έβγαλε την κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη χώρα από την κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεσμεύουν τη θέση και την αξία που πρέπει να έχει. Κλείνοντας, θέλω να πω δύο κουβέντες για τι θέλουμε εμείς από εδώ και πέρα. Ποιος θα είναι ο ρόλος. Καταρχήν, εμείς θέλουμε μεξοστρέφεια. Πιστεύουμε ότι η δικτύωση, πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις μας δυναμώνουν. Φέρνουμε πλούτο στην περιοχή, φέρνουμε καινοτομία, τεχνογνωσία με την ανταλλαγή ιδεών και προσβάσουν στις ξένες αγορές. Για μας λοιπόν αποτελεί μονόδρομο σε τη δικτύωση και θα την κάνουμε, αν μας δοθεί η εντολή στις επερχόμενες εκλογές, πράξη. Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Επιμελητηρίου της Λιώρινας, η οποία πιστεύει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει την επόμενη τετραετία, βρίσκεται σε μια αέναη διαδικασία αναδιατύπωση του ρόλου του Επιμελητηρίου σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς μέσα από τον σχεδιασμό και υλοποίηση νέων δράσεων και πρωτοβουλειών, όπως
οι οποίες, συγγνώμη, θα υποστηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις στην πορεία τους προς την διπλή ψηφιακή πράσινη μετάβαση και στην προσπάθειά τους για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακων με απότερο στόχο την αντιμετώπιση τουλάχιστον μητριασμού των συνεχόμενων εκτινόμενων αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μέσα από την απλούστευση και ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Θα ενθαρρύνουν τις δικτυώσεις και τις συνεργασίες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε ένα πολύ δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που κυριαρχούν τα μεγάλα συμφέροντα. Θα ενισχύουν την εισαγωγή και την καινοτομία των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις. Θα προωθούν την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων μέσα από την προσέγγιση νέων αγορών στο εσωτερικό και εξωτερικό. Σε σημείο αυτό, θα θέλω να τονίσω ότι το μελητήριο μας θα πρέπει να προστατεύει μόνο τα συμφέροντα των μελών του, αλλά πρέπει επίσης να προάγει την τοπική και περιφερειακή οικονομία, προσπαθώντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλοντας στην ειρήνη στην επιμερία, κάτι το οποίο ήδη κάνει. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να συνοψίσω το όραμά μας για το επιμελητήριο Φλόρινας ως εξής. Ένα σύγχρονο, ψηφιακό, αηφορικό, εξωστρεφές και ευρωπαϊκό επιμελητήριο με σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την απασχόληση και την αύξηση του διαιτητικού επίπεδου των κατοίκων της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Με αυτά, τα οποία είναι η εισαγωγή πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία αργότερα της παρουσίασης του συνδυασμού, ο οποίος έχει το όνομα Επιμελητηριακή Συνεργασία. Εγώ και οι συνεργάτες μου, η Διοικητική Επιτροπή σήμερα, καταθέτουμε την υποψηφιότητα του ψηφοδελτίου μας για τις επόμενες εκλογές για να διεκδικήσουμε για άλλη μια φορά και να ζητήσουμε από τους συναδέλφους μας να ολοκληρώσουμε τα έργα που έχουμε μπροστά μας και πιστεύουμε ότι το κάνουμε πάρα πολύ καλά. Ήδη υπογράψαμε συνεργασία για το Open Money Video και το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, θα καλέσουμε για να σας δείξουμε πώς έχει προχωρήσει το Open Money Φλόρινας και πώς είναι, και αμέσως μετά θα παρουσιαστεί και ο συνδυασμός μας, ο οποίος αποτελείται από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν, από τους παλιούς τους έμπειρους που είναι, είναι σημαντικό να έχουμε τους έμπειρους ανθρώπους δίπλα μας για να κατευθύνουν και τους νέους, οι οποίοι θα πάρουν και αργότερα τη σκητάλη, για να συνεχίσουμε ένα ιστορικό επιμελητήριο που πληρώνεται στα 90 χρόνια, ένα επιμελητήριο που αποτελεί τιμή για τον τόπο, για τη χώρα, για τη Δυτική Μακεδονία, ένα επιμελητήριο το οποίο αποτελεί την πύλη των Δυτικών Βαλκανίων, όπου αυτή η διοίκηση το έκανε πράξη, μας τιμάνε τα ξένα επιμελητήρια, ήσασταν πάνω στην παρουσίαση, είδατε τι είπανε και όλοι αυτοί που ήρθαν και μας τιμήσαν, και ιδιαίτερα το γερμανικό επιμελητήριο που ήταν και η τιμόμενη χώρα που μας τίμησαν προσωπικά στο Μακεδονία Παλάτι, που είναι και καγκελάριο της Δημοκρατίας Γερμανίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να πάει μπροστά το επιμελητήριο να είναι εξωστρεφής. Και αυτό που είπα και προχθές, όποιος και να είναι εδώ, έχει υποχρέωση, αν είμαστε εμείς, να συνεχίσει. Να συνεχίσει την εξωστρέφεια, να συνεχίσει αυτό το έργο του επιμελητήριου, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι μονόδρομος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιος συνάδελφός μου, αν θέλει να πει κάτι, να πάρει το λόγο και να δεχούμε και κάποιες ερωτήσεις, αν θέλει. Κάνετε εσείς. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας πως στις προηγούμενες εκλογές ήταν μόνο ο δικός σας συνδυασμός και συνεχίσατε τη θητεία σας. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι στιγμής, άλλοι δύο συνδυασμοί για την Προεδρία του Επιμελητηρίου. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό? Όχι, εμείς το πάμε στα δύσκολα, κύριε Πρωθυπουργέ. Το 17 δεν υπήρχε κανείς. Καταρχήν σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά, έτσι. Το Επιμελητήριο το βλέπετε. Αναβαθμίστηκε, παίρνει έργα, όποιος πει το αντίθετο, είμαστε εδώ. Και βέβαια θέλουμε ένα debate, έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε, ζητάμε ένα debate. Το βήμα πάντα καλά είναι ένα debate. Γιατί εκεί θα λυθούν όλα. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, σε δημοκρατικό διάλογο. Χαιρόμαστε που έχουμε ψηφίους, θα αρκεί να γίνει ένας σωστός. Η εκλογή είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Αλλιώς ήμασταν. Αλλού πηγαίναμε λοιπόν. Οπότε χαιρόμαστε, θέλουμε έναν καλό εκλογικό αγώνα, ένα πολιτισμένο εκλογικό αγώνα με επιχειρήματα για το συμφέρον των μελών μας. Γιατί τα μέλη μας τώρα είναι πολύ δύσκολα. Οι καταστάσεις,
ξεπουδιώνει η επιχειρηματικότητα και η τοπική επιχειρηματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να δούμε τι μας ενώνει, να πάρουμε όλοι μαζί και όχι τι μας χωρίζει. Βεβαίως, εμείς θα θέλαμε και το 17 να έχουμε υποψηφίους και συνυποψηφίους και το ΕΚΕΚΑ να έχουμε. Είμαστε εδώ όμως και ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Σας το είπα. Όταν πήγα στον Ναήμ, στον Τομή Χαρούνια και μιλάμε τώρα, θα σας πω και λίγο μέρος, και του είπα το 2013, κλείνει το κομμάτι του Προέδρου. Εμείς έχουμε κόψει τα πάντα, κανείς δεν παίρνει τίποτε, θέλουμε όμως να το κρατήσουμε αυτό. Ο Ναήμ, ο Τομή Χαρούνια τότε, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα, στήριξε το μερικείο και πάντα μας στήριζε. Και αποτελούσε, όταν μιλούσε, είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Όχι μόνο λοιπόν ξεπεράσαμε τα προβλήματα, έχει και ένα αποθεματικό, έχει και θετικό πρόσχημα οικονομικό και το βλέπετε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ καλά το κομμουνικτήριο λοιπόν. 40 θέσεις κατέβηκε στα 20. Ναι. 20 θέσεις. 20 θέσεις κατεβήκαμε και πήγαμε μπροστά λοιπόν να το πούμε. Είμαστε δηλαδή στην 20η κατηγορία των κομμουνικτήριων των 59. Αυτό και σημαίνει πολλά πράγματα. Κύριε Σαπαρίδη, μια και το αναφέρατε για το debate, το είχατε αναφέρει στη συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Οι άλλοι δύο υποψήφοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας, έχετε συστήσει κάτι και πώς χαρακτηρίζετε τη σκληρή που δεχτήκατε με την ανακοίνωση των υποψηφιωτήτων των άλλων δύο συνδυασμών. Εγώ ένα συνδυασμό δεν ήταν σκληρό, ήταν εντάξει, σε λογικά πλαίσια μπορώ να πω, ήταν μια αντιπολίτευση κόσμια. Ο δεύτερο, ναι, ήταν μια αντιπολίτευση η οποία. Εμείς όμως και εγώ απαντάμε με έργα. Σας είπα 9 εκατομμύρια, διότι εμείς δεν χάσαμε το τρένο. Δεν υλοποιούμε. Τι να υλοποιήσουμε. Άλλοι χάνουν το τρένο. Το τρένο άλλοι το κάνουν. Άλλοι χάνουν επιχειρηματικές επενδύσεις. Ας μας δείξουν η επένδυση λοιπόν στην ειδική Μακεδονία που έγινε και θέση εργασίας. Το έπρεπε, το χάσαμε. Όχι, δεν χάσαμε εμείς. Αλλιώ ξέρουμε τι λένε κάποιες στιγμές. Ας μιλάμε δηλαδή και με νούμερα και με στοιχεία. Τι έχει το κομμουνικείο, τι έκανε και τι θέλει να κάνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτή η κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Και τι ήθελε να δείξει. Εμείς είμαστε εδώ όμως να απαντήσουμε, είμαστε εδώ να πάμε σε άλλη δέκα, είμαστε εδώ να τα ανοίξουμε όλα. Και πραγματικά ειλικρινά χαιρόμαστε που έχουμε υποψηφίους, γιατί όπως σας είπα, σήμερα κάνουν κάτι πολύ καλά. Και έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, όλοι οι πόλη μιλάνε για τις εκλογές μας, όλοι οι εκλογές μας. Μιλάνε για τις εκλογές. Το δημιουργείο. Για πρώτη φορά. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Εμείς είμαστε σίγουροι και ήσυχοι. Αφήνουμε τα οικονομικά στοιχεία πολύ καλά στο κομμουνικείο. Εδώ στα κομμουνικείο διοργανώνει εκθέσεις, P2P συναντήσεις, διοργανώνει τα πάντα. Ήρθανε Τούρκοι επιχειρηματίες, ήρθανε Γερμανοί. Κερδίσαμε τις εντυπώσεις. Διοργανώσαμε τα 90 χρόνια. Είναι πολύ ψηλά το κομμουνικείο, είπε ο οικονομικός υπόψη ο κ. Τούρκης. Μας είναι στην 20η θέση από τις 59. Κάτι σημαίνει για ένα μικρό κομμουνικείο που το 12 δεν μπορούσε να έχει θέμα. Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ή βλέπετε να υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία στηρίζουν κάθε παράταξη ή κάποια πρόσωπα συγκεκριμένα το μέλλον θα κατέβουν και θα λάβουν μέρος στις εκλογές. Ναι, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πίσω ομάδες, εμείς είμαστε μόνοι άνθρωποι που κινούνται και κάνουν. Θέλουμε όμως να καταλάβουν και να καταλάβουν οι συνάδελφοί μας ότι η επιχειρηματικότητα δεν έχει να κάνει με τους επιχειρήσεις και με εμάς. Κάποιοι άλλοι οδήγησαν την υφισταμένη κατάσταση εδώ, και όχι το κομμουνικτήριο. Κάποιοι άλλοι οδήγησαν τις επιχειρήσεις να λουκετάρουν, και όχι το κομμουνικτήριο. Πρέπει να είναι κάποιες παρεμβάσεις, ας τη διατούσαν. Πρέπει να είναι προσεκτικοί λοιπόν, να μην ακούνε κανέναν, να πιστεύουν στους συναδέλφους τους, στους ανθρώπους που πραγματικά μορφούν και δουλεύουν γι' αυτό. Και εγώ θα ήθελα οι εκλογές του κομμουνικτήριου να είναι όσο το δυνατόν ο κομμάτι μας, τελείως ο κομμάτι. Δεν υπάρχει κανένας και ας έρθει να μου πει ότι κάποιος είπε κάτι για μας. Είμαστε μόνοι τελείως, μόνοι δηλαδή στην επιχειρηματικότητα και αυτό θα κάνουμε. Δεν θα πέσουμε σε καμία ομάδα η οποία θα μας διαθετεύει άδεια. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια τα συμφέροντα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Και η περιοχή μας, η κατάσταση που έχει φτάσει, δεν περισσεύει κανένα. Όλοι είναι χρήση. Δεν έχουμε την προμηθεία για λάθη. Ωραία. Και ένα άλλο. Είναι χρήσιμο. Να το κλείσουμε εδώ. Σε μικρά χωριά, μικρές κοινότητες που κατοικοδρεύουν κάποιες επιχειρήσεις μικρές, αυτές είναι υποχρεωμένες να είναι στο επιμελητήριο ή αν θέλουν να μπορούν να είναι και ο τρελός. Από την νομοθεσία, κύριε Ιλιάδη, είναι υποχρεωμένες. Υποχρεωμένες. Ίσως είναι μια αδικία του νόμου, να σου το πω. Αν θέλουν να μιλήσουν έτσι έξω από τα δόντια, δόντια είναι αδικία. Αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν πέντε καθένα δεν είναι αδικία. Αλλά αυτή η νομοθεσία που
του επιβάλλει να είναι. Δεν είναι αδικία, είναι σωστό να είναι. Εντάξει, γιατί αυτοί δεν μπορούν να είναι. Είναι ισορροπία και ισοπολιτεία. Είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτές και πραγματικά μας καταθέτουν την αντίθεσή τους. Γιατί εμείς πουλάμε τον καφέ, δεν θέλουμε να είμαστε και εδώ, καταλαβαίνετε τι λέω. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Φυσικά δεν μπορεί να δει τις προσπάθειες που κάνουν για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, γιατί πολλοί φορολογούνται. Πέφτουν στο κενό, δεν εισακούμαστε. Συνέχεια κάνουμε παραστάσεις.